πιάστηκαν στα πράσα να καθοδηγούν ζώα που είχαν κλαπεί από γειτονικό χωριό, ωστόσο αποχώρησαν ελεύθεροι από το δικαστικό μέγαρο, δηλώνοντας θύματα σύμπτωσης που παραπλάνησε τις αρχές. Πέραν της δικονομικής αδυναμίας για την προφυλάκηση σε αυτή εδώ την περίπτωση, όντως αποδεικνύεται από το Σιλεγέν αποδεικτικό υλικό ότι δεν σχετίζονται με την πράξη αυτή. Σήμερα στην απολογία του στην ανακρίτρια, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα πάντα, ενώ προσκόμισαν και ένα βίντεο. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, αποδεικνύει ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, την ώρα που ο παθών κτηνοτρόφος προσδιορίζει ότι έγινε η κλοπή στο Μαντρίτου, ήταν σε άλλο χωριό. Επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία λένε από γεγονότα και ειδικότερα από ένα ευτυχές γεγονός, δηλαδή το ότι υπήρχε μια καταγραφή από κάμερα που επιβεβαιώνει το άλοθη. Οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο 17χρονος ανιψιός του βασικού κατηγορουμένου, έπεσαν την Κυριακή σε ενέδρα αστυνομικών του τμήματος Πύργου και του ΤΑΕΜΕ Σαράς, που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα για την κλοπή 61 εγωπροβάτων από την τοποθεσία Αλώνη έξω από το χωριό Στάβιες. Οι αστυνομικοί που βρήκαν ίχνη ότι τα ζώα καθοδηγήθηκαν έξω από το Μαντρί, υπολόγισαν τη διαδρομή και έστησαν καρτέρι κοντά στο μοναδικό μονοπάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημείο από που θα μπορούσαν οι ζωοκλέπτες να τα βάλουν σε φορτηγό. Εκεί έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στους τρεις συλληφθέντες που ήταν έτοιμοι, σύμφωνα με την αστυνομία, να τα φορτώσουν. Σας δηλώνω λοιπόν ότι βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι σε λάθος τόπο και το λάθος χρόνο. Να πούμε ότι υπήρξαν στοιχεία και υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που καταδεικνύει ότι τον επίμαχο χρόνο βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο, άρα ουδόλως μπορεί να σχετιστούν με την υπόθεση. Μετά τη σύλληψή τους, σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Όμως σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λόγω μάλλον μια συμπτώσεως, διέτρεξαν τον κίνδυνο. Ποινικοποιήθηκε μια σύμπτωση, η οποία με ό,τι αυτό σημαίνει. Ευτυχώς δηλαδή, στον αντίποδα έχουμε αυτό το δεδομένο, το οποίο ανατρέπει άρδιν το υλικό σε βάρος τους, το φερόμενο υλικό σε βάρος τους. Επιβεβαιώθηκε αυτό, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα θυμίσω κάτι γνωστό, ότι αποδείξαμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αυτό δεν τιμάει κανέναν. Στον 30χρονο και τον 24χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους κάθε μήνα. Ενώ επιπλέον στο βασικό κατηγορούμενο, που έχει ξανασυλληφθεί για ζωοκλοπή, επιβλήθηκε εγγύηση 2.000 ευρώ. Στον ανήλικο επιβλήθηκε μόνο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.